Δηλαδή παίζοντανε τα έργα της Νάργκης και μέσα εκεί είχε πάρα πολλά τραγούδια και ωραίες μελωδίες, ας πούμε, που τα τραγουδούσε η ίδια η Νάργκη στο έργο, και φυσικά αυτά τα έργα ο κόσμος τα κυνηγούσε, ο λαός δηλαδή. Εκεί επάνω οι συνθέτες δικοί μας πήγαν και αντιγράψαν τη μουσική, γράψαν δύο-τρία τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, όπως το «Καρδιά μου καημένη, πολβαστάς και δραγίζεις, στο ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά που αντικρίζεις». Για μη χαμάρι είναι το τζίνα ή παρήγα, ζήβαν ρε αγαρ ζέβ το πίνα. Μελωδίες ανατολίτικες, αυτές που μας αγγίζουν περισσότερο δηλαδή. Όπως και τώρα, ας πούμε στην εποχή μας, πολλά τραγούδια ακούμε, τραγουδισμένα από Ευρωπαίους τραγουδιστές, ας πούμε, γαλλικά, ιταλικά, τα οποία τα βάλαν, ας πούμε, ένα ελληνικό στίχο και τα τραγούδισαν δικοί μας συνάδελφοι, να πούμε, και γεννήκαν μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή ήταν μεγάλες επιτυχίες και γεννήκαν και στα ελληνικά. Τότε που ξεκινούσε Στράτο, ανθούσαν ακόμη τα πάλκε, οι τραγουδιστές κάθονταν ακόμα στην καρέκλα. Εσύ κάποια στιγμή το εγκατέλειψες για να τραγουδάς όρθιος, ναι, μέσα στην πίστα. Για μένα ήταν μια άσχημη εποχή τότε, ας πούμε. Δηλαδή, όχι άσχημη, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο από καθισμένο στην καρέκλα να σηκωθώ να τραγουδήσω, να κάνω, ας πούμε, την τραγουδίστρια ξαφνικά, ας πούμε. Γιατί ήταν μόνο οι γυναίκες κονόντουσαν όρθιες και τραγουδούσαν. Ο άντρας του είχε υποτιμητικό να σηκωθεί όρθιος στην πίστα να τραγουδήσει. Όλα καλά, όλα άγια. Αλλά μπορώ εγώ τώρα να πάρω το μικρόφωνο, καλά, θα πας σε ένα αναψυκτήριο, θα πας κάπου, αλλάζει. Να πάω σε ένα κέντρο και να στέκομαι τερέκι στη μέση, να πούμε, και να λέω με το μικρόφωνο όρθιος. Τραγούδια, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κι ένας που θα με δει, μπορεί να ευχαριστηθεί, κύριε Γιόνι, αλλά από μέσα ξέρετε, όλα καλά, πρόεδρο μου, αλλά αυτό το όρθιο ότι το ήθελες.